Πάμε να δούμε Παρθένους. Παρθένους. Για τους Παρθένους, θα έλεγα ότι σαφώς καλύτερη διάθεση αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπορεί και εσείς να αποφασίζετε μία έξοδο ή ακόμα και μία εκβρωμή. Και επειδή είπαμε ότι μπορεί να έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, καλά θα κάνετε να το κοιτάξετε λίγο έτσι πιο σοβαρά το πράγμα για ένα ταξιδάκι, έστω για να πάτε μερικές ώρες, να φύγετε λίγο από τη ρουτίνα, από αυτό που τέλος πάντων είναι συνέχεια αυτά που πρέπει και όχι αυτά που επιθυμείτε και αυτά που θέλετε. Σημερινή μέρα μέχρι το απόγευμα μπορεί να σας προβληματίζει κάτι σε ό,τι αφορά είτε μία σχέση επαγγελματική, ένα συνεργάτης, μπορεί να είναι δηλαδή ένα δικό του θέμα, το οποίο έμεσα μπορεί να βαρύνει και εσάς, ή από την άλλη πλευρά μπορεί να μοιράζεται μαζί σας ένας στενός φίλος ή ένας στενός συνεργάτης το δικό του πρόβλημα και να ζητά τη στήριξή σας ή τη βοήθειά σας. Όλο αυτό μέχρι το απόγευμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρα από αυτό που λέμε, να περάσετε καλά ίσως και να κάνετε μια βόλτα, θα έλεγα με τη Σελήνη στο Λέοντα να κοιτάξετε να ξεκουραστείτε κιόλας. Επειδή το δικό σας ζώδιο μαζί με τους διδύμους, τους τοξότες, τους εχθείς, είναι ο Άρης που εδώ και αρκετό καιρό έτσι, είναι σε μια περίεργη κόντρα, μπορεί να νιώθετε περισσότερο κουρασμένοι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτές εδώ πέρα τις μέρες και για να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω, να χαλαρώσετε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γεμίσετε με διάφορες δραστηριότητες το πρόγραμμά σας και στο τέλος να φτάσουμε στη Δευτέρα και να είστε πιο αποκαμωμένοι, ας πούμε, από ότι μέσα στην εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν ξεκουραστείτε και λίγο, είναι σημαντικό, γιατί η Σελήνη στο Λέοντα είναι και μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με υγεία, έχει να κάνει με την ψυχολογία σας, με όλα αυτά τα θεματάκια.